Η Ρωσία παρήγαγε τις πρώτες πυρηνικές κεφαλές για τις υπερτορπίλες Ποσάιντον με τις οποίες θα εξοπλιστεί το πυρηνικό υποβρύχιο Μπελγορότ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο αμυντική πηγή την οποία δεν κατονομάζει. Τα πρώτα πυρομαχικά τύπου Ποσάιντον κατασκευάστηκαν και το υποβρύχιο Μπελγκορόντ θα τα παραλάβει στο έγκυς μέλλον, δήλωσε η πηγή σύμφωνα με το ΤΑΣ. Ο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε μιλήσει για πρώτη φορά το 2018 για το όπλο που θα γινόταν γνωστό με την ονομασία Ποσάιντον, λέγοντα ότι πρόκειται για ένα θεμελιωδό νέου τύπου στρατηγικό πυρηνικό όπλο με τη δική του πηγή πυρηνική ενέργεια. Στην ομιλία του το 2018, ο Πούτιν δήλωσε πω το Βεληνικέ τη Τορπίλη θα είναι απεριόριστο και ότι θα μπορεί να λειτουργήσει ακραία βάθη και με ταχύτητα πολλαπλάσια αυτών οποιοδήποτε υποβρυχίου ή άλλων τορπιλών. Όπω είχε δηλώσει επίση, κάνουν πολύ χαμηλό θόρυβο, έχουν μεγάλε δυνατότητε ελιγμών και είναι πρακτικά αδύνατο να καταστραφούν από τον εχθρό. Δεν υπάρχει κανένα όπλο σήμερα στον κόσμο που να μπορεί να τι αντιμετωπίσει. Υπενθυμίζεται πω τον Νοέμβριο το δίκτυο CNN ανέφερε επικαλούμενο δηλώσει υψηλό βαθμού Αμερικανού αξιωματούχου ότι οι ρωσικέ ναυτικέ δυνάμει προετοιμάζονται να δοκιμάσουν τον Ποσειδώνα ο ίδιο υπογράμμισε ότι η πλοία του ρωσικού ναυτικού είχαν αναπτυχθεί σε περιοχή τη Αρκτικής, μεταξύ των οποίων και το περίφημο υποβρύχιο Μπελγκορότ, τα οποία ωστόσο έπειτα από μία εβδομάδα επέστρεψαν στη βάση του. Γεγονός που οδήγησε του αναλυτέ και του ειδικού να εκτιμήσουν ότι οι δοκιμέ τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω τεχνικών δυσκολιών.